Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Τελιγιορίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατούλη. Και πραγματικά άνθρακας ο Θησαυρός. Ναι. Γιατί άλλες ελπίδες δίδανε και άλλοι ήταν τελικά η αλήθεια. Αυτό το παραδέχτηκαν και αρκετοί που ήταν μέσα στην αίθουσα. Δηλαδή ότι περιμέναμε έτσι όπως στήθηκε, έτσι όπως καλέστηκαν, όπως έγινε το σκηνικό, περίμεναν σίγουρα κάποια άλλα πράγματα. Πάγωσαν μάλλον όσοι βρέθηκαν μέσα, αυτό καταλάβαμε. Κοιτάξτε, δεν μπορούν να καλούν όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους της περιοχής. Ναι. Σε μία συνάντηση παροδία. Θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουν πού βρίσκεται το θέμα. Θα έπρεπε να ασχοληθούν με το θέμα. Αλλά τελικά φαίνεται ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα τα τοπικά, τα περιμένουν όλα να γίνουν από μόνο τους με τον απομηχανή Θεό. Βέβαια, υπάρχουν κανείς και δεν ασχολείται. Υπάρχουν με το και μόνο για εσάς που ασχολούνται, όμως, κύριε Νατσούλη, είναι να πάρουν τη δόξα. Υπάρχουν όμως και για εσάς τα σχόλια, πρέπει να σας πω. Πριν από λίγο, κύριε Αντωνίου, μας είπε ουσιαστικά ότι και 5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε το φράγμα ούτε ένα μέτρο. Απολογήθηκε για τη χθεσινή της ανακοίνωση. Η χθεσινή της ανακοίνωση, πρέπει να, αν το δείτε, η χθεσινή, εγώ θα σας απαντήσω. Η χθεσινή της ανακοίνωση ήταν η πιο προσεκτική από όλους. Μίλησε για, αν το δείτε, ήταν πολύ προσεκτική και στον τίτλο. Μίλησε για διαδικασίες επανεκκίνησης. Ήταν αρκετά προσεκτική στον τίτλο. Ακούστε λίγο. Το δελτίο τύπου της κυρίας Αντωνίου έλεγε, γιατί δεν θα μάθουμε τώρα ελληνικά. Ναι. Το δελτίο τύπου έλεγε ότι είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Υπουργό Γεωργίας και ότι το έργο επανεκκινεί και αυτοί μιλάνε με πράξεις. Μάλιστα. Και το έκανε αυτό 2 ώρες πριν την συνάντηση που είχε κάνει ο κύριος Τσικαλάγιας. Γιατί μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος θα έπαιρνε τη δόξα για ένα έργο τελικά. Αυτό με το είναι οποίο ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας και το επισήμανε χθες και ο κύριος Παπτσόγλου ότι θα το βρούμε μπροστά. Αυτό ακριβώς που λέτε. Ότι για οτιδήποτε γίνεται, επειδή έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, νομίζω ότι πραγματικά θα δούμε πολλά τέτοια γεγονότα από εδώ και κάτω. Εντάξει, αυτό θυμίζει λίγο και αυτό που έγινε με το φυσικό αέριο, που τα τοπικά στελέχη πήραν τα κράνη και ο ένας πήγε σε ένα σημείο, ο άλλος σε άλλο, για να κάνουμε την έναρξη των εργασιών. Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, ο κόσμος της Καστοριάς έχει αντίληψη. Καταλαβαίνει τον εμπεγμό και την κοροϊδία. Εγώ θα σας πω ότι το φράγμα νεστορίου δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Καταφέραμε το 2017 να το επανεκκινήσουμε. Μετά από μερικούς μήνες η εταιρεία πάλι σταμάτησε, τα έχουμε πει 100 φορές, έχουμε κουράσει πλέον τον κόσμο. Τον Απρίλιο του 2019 έχει γίνει συμφωνία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και την εταιρεία το έργο να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι και η εταιρεία να αποσύρει τις 23 προσφυγές της. Με την αλλαγή της κυβέρνησης δεν τηρεί τον λόγο της, δεν αποσύρει τις προσφυγές, το κράτος έχει συνέχεια, η νέα κυβέρνηση δεν επιμένει στην επίσημη αυτή απόφαση που είχε βγει τότε σε εκείνη τη σύσκεψη στο Υπουργείο, πηγαίνει η εταιρεία στα δικαστήρια, τον Φεβρουάριο του 2020 βγαίνει η απόφαση. Και από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι σήμερα. Εδώ είναι το διάστημα, το κρίσιμο. Σε αυτό το διάστημα επιμείναμε πάρα πολύ στην εκπομπή μας σήμερα. Και από ό,τι μάθαμε. Και από ό,τι μάθαμε, επέμεναν και οι άνθρωποι μας που ήταν κάτω. Ναι. Αλλά εάν επιμείνατε, ήταν ορθή η επιμονή σας. Ήταν. Εστιάσαμε ακριβώς εκεί. Βγαίνει η δικαστική απόφαση και από τότε έχουν περάσει κοντά 2,5 χρόνια. Και τώρα ανακοινώνει ο Υπουργός ότι θα κάνει επιτροπή για να δει πώς θα εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση. Τι κάνουν τόσο καιρό? Ο κύριος Διευγαντάς που ρωτήθηκε από τους ανθρώπους μας που ήταν χθες εκεί είπε ότι, εντάξει, το είπε και χαριτολογώντας, έπρεπε να έρθω εγώ. Θέλοντας να πει ότι εγώ δεν ήμουν υπουργός τον Φεβρουάριο του 20 στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Κοιτάξτε, ούτε αλλαγή κυβέρνησης να είχε γίνει. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει 3 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης από τότε που ανέλαβε. Όμως εδώ πρέπει να υπάρχει και μια συνέχεια του κράτους, η οποία πρέπει να υπάρχει και όταν αλλάζει η κυβέρνηση, πόσο δε μάλλον όταν αλλάζουν οι υπουργοί στην ίδια κυβέρνηση. Πριν από τη συνάντηση αυτή. Συναντηθήκατε με τον κύριο Γεωργαντά, εσείς.
Δεν σας άκουσα. Πριν τη συνάντηση που είχαμε στην Αθήνα τις 5 ώρα το απόγευμα, συναντηθήκατε εσείς με τον κύριο Γεωργαντά. Ακριβώς. Και θέλω να πω και κάτι. Θέλω να πω και κάτι, το είπα και στην κυρία Αντωνίου. Μας έκανε εντύπωση το εξής. Μπήκα να δω και στο site του Υπουργείου να δούμε αν έχουμε κάποια ανακοίνωση για τα χθεσινά. Βρίσκω λοιπόν δελτίο τύπου για τη δική σας συνάντηση. Βρίσκουμε δελτίο τύπου για μια εκδήλωση μερίδα στην Εύβοια, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά για αυτά που έγιναν το απόγευμα στις 5 δεν υπάρχει κάτι από το Υπουργείο, δεν έχει βγει τίποτα. Ακριβώς. Θα σας πω λοιπόν ότι είχαμε την ευκαιρία... Τι είπατε εσείς με τον κύριο Γεωργαντά, γιατί και εσείς συναντηθήκατε με τον κύριο Γεωργαντά. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία μετά από πρόσκληση του κυρίου Γεωργαντά να συναντηθούμε για να έχουμε μια ενημέρωση για τα θέματα του πρωτογενή τομέα. Τέτοιου είδους συναντήσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πάντα ένα θετικό γεγονός. Αφού λοιπόν έγινε η συζήτηση γενικότερα για τα θέματα, είχα την ευκαιρία να τον ρωτήσω τι θα γίνει με το φράγμα Νεστορίου. Θα σας πω ότι ο Υπουργός ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Αχα. Και δεν είχε καμία σχέση αυτό που συζητήσαμε με αυτό που τα τοπικά στελέχη προσπαθούσαν να περάσουν. Μάλιστα. Αυτό που μου είπε... Και σας λέω με κάθε ειλικρίνεια την συζήτηση που είχαμε στο περιθώριο της συνάντησής μας, είναι ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι το φράγμα να προχωρήσει και ότι θέλουν να επανεκκινήσει. Θέλουμε να επανεκκινήσει. Θέλουμε. Όταν λοιπόν το ρώτησα ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για όλα αυτά, δεν είχε να μου πει συγκεκριμένη απάντηση. Ναι, και φάνηκε ότι δεν υπάρχει επιβεβαιώθηκε. Δεν σας ακούω καλά, κύριε Νατούλη. Ναι, γιατί επιβεβαιώθηκε και δεν υπάρχει πουθενά ημερομηνία και ώρα επανεκκίνησης. Αυτό. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώθηκε στην αμέσως επόμενη συνάντηση, αλλά εδώ μπαίνουν πάρα πολλά ερωτήματα. Δηλαδή... Τι κάνει η κυβέρνηση δύο χρόνια. Εδώ δύο χρόνια έχει βγει η δικαστική απόφαση για την εταιρεία. Και δεν μπορούν κάθε μήνα να μας λένε ότι ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, ξεκινάει τον άλλο μήνα, ξεκινάει σε δύο μήνες. Και στην πραγματικότητα να μην έχει γίνει τίποτε από όλα αυτά. Εδώ μιλάμε για μια κοροϊδία, το έργο είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε πλέον και την δικαστική εξέλιξη όλης αυτής της κατάστασης. Χωρίς τώρα να είμαστε... θα κάνουν την επιτροπή. Χωρίς να είμαστε και σίγουροι, από την άλλη κυρία Τελιγιορίδου, για το ποιο σενάριο τελικά θα επικρατήσει. Θα συμφωνήσει η κοινοπραξία με το ποσό που θα βγάλει η Επιτροπή. Θα συνεχίσει το έργο. Θα πάμε στον τρίτο που είναι η Τέρνα ή θα πάμε στο εφιαλτικό σενάριο της επαναπροκήρυξης του έργου. Κύριε Νατσούλη, εγώ δεν μπορώ να σας δώσω απαντήσεις αυτά. Το μόνο που κανένας δεν μπορεί. Κανένας δεν μπορεί. Που έχω. Ναι. Ναι, με ακούτε, όμως δεν σας ακούω. Εμείς σας ακούμε περίφημα, πρέπει να σας ακούω. Δεν σας ακούω καλά, γιατί σας λέω είμαι καθοδόν. Ωραία. Δεν μπορώ να σας πω εγώ συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό. Αυτά τα ξέρει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ως αίσθηση όμως έχω ότι θα συνεχιστεί με την ίδια δημοπρασία. Με την ίδια κοινοπραξία. Άρα λοιπόν λέτε ότι θα αποδεχτεί η εταιρεία το συμβιβασμό, τα χρήματα που θα βγάλει η Επιτροπή τέλη Αυγούστου. Θα το δούμε στην πορεία. Εγώ σαν αίσθηση έχω ότι η επιλογή είναι να συνεχιστεί με την ίδια κοινοπραξία. Με την ίδια κοινοπραξία. Τώρα, εάν δεν τα βρούνε με την επιτροπή που θα συσταθεί και όλα αυτά, αυτά θα τα μεταπεί αυτός που έχει την ευθύνη σήμερα και είναι η Νέα Δημοκρατία. Χάνεται όμως αυτό που ονομάζουμε πολύτιμος χρόνος. Γιατί ακόμη και ο ίδιος ο κύριος Μάνος, χθες στην εκπομπή μας, ο αντιπεριφερειάρχης, είπε ότι όλα τα έργα έχουν και ένα timing. Δηλαδή, άλλη είναι η χρησιμότητα ενός έργου για να γίνει τώρα. Όπως θα έλεγα και το τούνελ, άλλη θα ήταν η χρησιμότητά του και πριν τόσα χρόνια. Καλώς γίνεται, αλλά θα ήταν πολλαπλάσια το ωφέλη γινόταν πριν την περίοδο Σημειοφορίδη, παραδείγματος χάρη. Και άλλο είναι να γίνει ένα φράγμα Νεστορίου σε 10 χρόνια από το να γινόταν από το 2014 που ήταν απαραδοθεί. Προφανώς είναι έτσι. Θα έλεγα λοιπόν στον κύριο Μάνο και σε όλα τα στελέχη που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία να αφήσουν τα λόγια και να δουλέψουν. Μάλιστα. Εσείς και να σας πω επίσης ότι υπάρχει και το άλλο θέμα με το φράγμα της Διποταμίας. Το είπε ο κύριος Κοσλιόπουλος, το είπε ο κύριος Κοσλιόπουλος, ναι. Το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν είναι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Και που ο κύριος Κοσλιόπουλος θεωρεί προϋπόθεση για να γίνει το φράγμα Νεστορίου, το φράγμα Διποταμίας. Και μάλιστα είπε ο κύριος Κοσλιόπουλος δεν έχουν κάτι... Προϋπόθεση για να γίνουν και τα δύο πράγματα, κύριε Νατσούλη, είναι να φύγει όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή η κυβέρνηση. Αυτό ήταν το πολιτικό σας σχόλιο τώρα, γιατί πλησιάζουμε και σε εκλογές, έτσι. Ή δεν είναι μόνο αυτό.
το ότι πλησιάζουμε σε εκλογές είναι κάτι που εκ των πραγμάτων λύγει σε λίγο καιρό η θητεία αυτής της κυβέρνησης. Εμείς τη ζητάμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που θα αποφασίσει το χρόνο. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Είμαστε έτοιμοι ακόμη και για αύριο. Και τώρα, θεωρώ ότι όσο πιο γρήγορα γίνονται, όσο πιο ωφέλεια θα βρει ο τόπος. Βλέπω ότι κάποιοι σε τις προσωπικές συζητήσεις συνδυάζουν το τρίμηνο αυτής της επιτροπής και της αποφάσης που θα πάρει με τον χρόνο λοιπόν των εκλογών. Συνδυάζετε και εσείς κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, οι ακροατές σας και οι συνομιλητές σας νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει πολιτικό χρόνο και ίσως να έχουν δίκιο. Και ίσως να έχουν δίκιο, λέτε. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας, η αίσθησή σας είναι ότι παρά την καθυστέρηση αυτή θα συνεχιστεί ή κάποια στιγμή θα το ξεχάσουμε για πάντα? Το έργο πρέπει να γίνει και θα γίνει. Ωραία. Κυρία Τελιγιορίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Για τα σχόλιά σας. Καλή σας ημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.